Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Απόστολο Γούλο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Μαραθωνοδρόμων της Λάρισας. Καλώς ήρθατε, κύριε Γούλα. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο. Καλώς σας βρήκα. Είστε στο φουλ της προετοιμασίας. Τώρα, ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Το κάνατε, έτσι. Είμαστε έτοιμοι για να αγωνιστούμε. 150 άτομα, πολύ μεγάλη συμμετοχή για το μαραθώνιο της Αθήνας, έτσι. 150 συμπολίτες μας από τον ομό Λάρισας. Πραγματικά η συμμετοχή είναι μεγάλη. Mm-hmm. Δεν το περιμέναμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Καλά, φέτος να πούμε ότι έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό συμμετοχών στο μαραθώνιο, 35.000 συμμετοχές. 35.000 έτσι. Συμμετοχές στο 32ο Μαραθώνιο Αθηνών. Είναι ρεκόρ διοργάνωσης. Ξεπέρασε τα μεγέθη του επετειακού μαραθωνίου που ήταν το 2010. Κάτι το οποίο είναι ευχάριστο και για τη χώρα μας. Έτσι. Τώρα, πόσο καιρό κρατάει η προετοιμασία, θα μου πείτε, είναι ένα η προετοιμασία, γιατί δεν είναι το μόνο. Δεν σταματάμε ποτέ. Δεν είναι το μόνο αθλητικό γεγονός. Ακριβώς. Έχετε, αλλά για αυτές τις μεγάλες αποστάσεις είναι γενικότερα πιο πειθαρχημένη η ζωή σας, δηλαδή και η διατροφή σας και το να μην αφήνετε για μεγάλα διαστήματα την γυμναστική. Γιατί κάποιος λέει, αυτή την εβδομάδα ή αυτόν τον μήνα είμαι πυγμένος, δεν προλαβαίνω ούτε μισή ώρα την ημέρα να τρέξω. Η αλήθεια είναι ότι εμείς σαν δρομείς είμαστε εραστέχνες και πρεσβεύουμε το λαϊκό μαζικό αθλητισμό. Οπότε επιτρέπονται και οι παρεκκλήσεις του προγράμματος. Mm-hmm. Σίγουρα όμως, εάν δεν ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα με κάποια πειθαρχία, δεν θα μπορέσεις να σταθείς στην εκκίνηση την Κυριακή του αγώνα. Το ένα ζητούμενο φαντάζομαι ότι είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή, ακριβώς. Το άλλο ζητούμενο είναι το να κατακτήσουμε και θέσεις. Οι θέσεις έρχονται, τα προσωπικά ρεκόρ θα έλεγα καλύτερα, ναι. Σίγουρα τα κυνηγάει ο καθένας μας, αλλά το βασικό είναι να καταφέρεις να βρεθείς το πρωί της εκκίνησης του αγώνα στη γραμμή εκκίνησης. Μάλιστα. Και ο στόχος όλων μας είναι να φτάσουμε υγιείς στον τερματισμό. Θα ήθελα να σας πω... Πολύ καλά το λέτε. Πολύζω, ότι σαν ως μαραθώνιος ορίζεται η διαδρομή των 42 χιλιόμετρων. Παράλληλα όμως την Κυριακή στην Αθήνα, θα υπάρξουν και ακόμη δύο αγώνες, των 10 και των 5 χιλιόμετρων, mm-hmm. καθώς επίσης και ο παιδικός αγώνας 1.000 μέτρων. Οι περισσότεροι αθλητές του συλλόγου μας θα τρέξουν στον μαραθώνιο δρόμο, δηλαδή στα 42.000 μέτρα. Μπράβο. Είναι 100 άτομα περίπου. Οι υπόλοιποι 50 στις άλλες δύο διαδρομές. Στις άλλες δύο διαδρομές. Μην μου πείτε ότι έχετε και πιτσιρίκια. Έχουμε ένα παιδάκι 14 χρονών, το οποίο θα τρέξει μαζί με τον πατέρα. Ωραία. Ωραία. Στα 5, στα 10, πού? Στα 5 χιλιόμετρα. Στα 5 χιλιόμετρα. Mm. Τώρα, και να κλείσουμε με αυτό. Σε αυτές τις πολλές συμμετοχές, στις 35.000, ποιες θεωρούνται οι πρώτες 500, θεωρούνται καλή επίδοση? Οι πρώτες χίλιες, ας πούμε. Η επίδοση δεν έχει να κάνει τόσο με τη θέση, όσο με το χρόνο που πετυχαίνει ο κάθε αθλητής. Ναι, αλλά επειδή φαντάζομαι εκεί θα είναι και πρωταθλητές. Σίγουρα μία. Ο δεύτερος, η πεντάδα, η δεκάδα θα είναι σε πολύ καλές επιδόσεις. Ναι, είναι πολύ καλές οι επιδόσεις. Θα έλεγα για έναν εραστέχνη δρομέα, οποιαδήποτε επίδοση από τις 4 ώρες και κάτω είναι από τις πολύ καλές. Θα ήθελα να σας πω, κύριε Πολύζο, να σταθούμε εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι και στην κοινωνική διάσταση που έχει η συμμετοχή των απλών δρομέων στο mm-hmm. μαραθώνιο. Τα χρήματα της συμμετοχής μαζεύονται κάθε χρόνο και αποδίδονται κατόπιν από την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων, μέλος της οποίας είναι και ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας, και αποδίδονται σε διάφορα ευαγή ιδρύματα. Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Ένα από τα τρία που έχουν επιλεγεί είναι το Φλόγα Βόλου, το Ίδρυμα στο Βόλο. Περίφημα. Περίφημα. Πέρυσι... Που πια είναι πανθεσσαλική, αλλά ναι, θα πάνε στο τμήμα του Βόλου. Θα πάνε στο τμήμα του Βόλου. Ακριβώς. Πέρυσι είχε επιλεγεί το Ιασό Λάρισας, που είναι για παιδάκια με νεοπλασματικές ασθένειες. Μπράβο. Οπότε Μπράβο η κοινωνική σας. Διάσταση που περνάμε μέσα από την άθληση, από το χόμπι μας, είναι κάτι το σημαντικό. Το Καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε. Σας ευχαριστώ. Να έχετε πολύ καλές επιδόσεις και εσείς προσωπικά, κύριε Γούλα. Πολύ για την ευκαιρία που μας δώσετε να πούμε δύο λόγια. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.